Καλησπέρα. Συνεχίζουμε τη σειρά των βίντεο για τα συχνότερα ψέματα που θα ακούσετε για τη μεταμόσχευση μαλλιών. Και πάμε σε ένα πολύ κλασικό ψέμα το οποίο εμφανίστηκε τελευταία χρόνια, το οποίο λέει ότι η τεχνική strip είναι μια παροχημένη, απαρχιωμένη τεχνική μεταμόσχευση μαλλιών. Το οποίο είναι ένα τρομερό ψέμα. Και σας εξηγώ αμέσως γιατί. Πρώτον, το Αμερικανικό Συμβούλιο Χειρουργικής Αποκατάστασης Τρεχωτού, ο οποίος είναι ο μοναδικός παγκοσμίως πιστοποιητικός οργανισμός για γιατρούς που ασχολούνται με τη μεταμόσχευση μαλλιών επαγγελματικά, απαρτίζεται από περίπου 220 γιατρούς μέλη. Η περισσότερη συντριπτική πλειοψηφία από αυτούς χειρουργούν κυρίως με την τεχνική strip και λιγότερα περιστατικά, πολύ λιγότερα περιστατικά, με την τεχνική FUE. Άρα, ο μόνος οργανισμός όπου πιστοποιεί γιατρούς στη μεταμόσχευση μαλλιών, οι γιατροί οι οποίοι είναι μέλη μέπειτα από εξετάσεις σε αυτόν τον πιστοποιητικό οργανισμό, χρησιμοποιούν κυρίως την τεχνική strip και πολύ σπάνια ή σπάνια την τεχνική FUE. Αυτό κάτι θα πρέπει να σας λέει. Δεύτερο, πολλοί παρουσιάζουν ότι η τεχνική FUE είναι η καινούργια και η τεχνική FUT, η τεχνική strip είναι η παλιά. Ακούστε. Οι χειρουργικές τεχνικές δεν είναι τηλέφωνα όπου το iPhone 8 είναι πιο καλό από το iPhone 4 γιατί είναι πιο καινούριο. Στην πραγματικότητα, οι χειρουργικές τεχνικές είναι εξελίξεις παλαιότερων τεχνικών και αν κάποια στιγμή κάποια τεχνική κριθεί απαρχαιωμένη, τότε μπορεί να αντικατασταθεί. Αυτό όμως γίνεται εξαιρετικά σπάνια, διότι οι χειρουργικές τεχνικές είναι εξέλιξη παλαιότερων τεχνικών, όπου συνεχώς αναβαθμίζονται και βελτιώνονται με καινούργια εργαλεία, καινούργιες μικρολεπτομέρειες και καλύτερα αποτελέσματα. Άρα, η τεχνική που θα κάνει κάποιος σήμερα strip δεν είναι η ίδια με αυτή που έκανε πριν από 10 χρόνια ή πριν από 20 χρόνια. Τρίτον, τα αποτελέσματα είτε στη μία τεχνική είτε στην άλλη έχουν να κάνουν πρώτον με τον γιατρό, τις γνώσεις και τις ικανότητες του γιατρού και της χειρουργικής του ομάδας και με το περιστατικό, με τη δότρια περιοχή του ασθενούς, με την ποιότητα των τριχοθυλακίων του και με τις ανάγκες. Δεν είναι λοιπόν κάτι αντίστοιχο με το να πηγαίνει κανείς για ψώνια ή να δοκιμάζει ένα ρούχο που είναι ίδιο ρούχο στα Ζάρα, στο Κολονάκι με τα Ζάρα στη Μαλαισία. Κάθε περιστατικό είναι ξεχωριστό και κάθε περίπτωση πρέπει να αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να βρείτε έναν γιατρό ο οποίος εφαρμόζει και τις δύο τεχνικές, γνωρίζει και τις δύο τεχνικές και ανάλογα με τη δική σας περίπτωση θα ξέρει ποια τεχνική να εφαρμόσει, αν θα εφαρμόσει τη μία, αν θα εφαρμόσει τη άλλη ή αν θα εφαρμόσει και ένα συνδυασμό τεχνικών όπως πολλές φορές αναγκάζομαι να κάνω προκειμένου να καλύψω τις ανάγκες ενός ασθενούς σε μία συνεδρία, σε μία πολύ μεγάλη συνεδρία που μπορεί να φτάσει και τα 4 και τις 4.500 τριχοθυλάκια, το οποίο αντιστοιχεί σε 9, 10, ακόμα και 12.000 τρίχες με συνδυασμό τεχνικών FUT και FUE.